ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται γρήγορα. Ναι. Θέλουν μια μελέτη. Και όσο αφορά το δεύτερο, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Ακριβώς δίπλα σε αυτό το περιστήλιο, που κακώς γράφτηκαν όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο αυτά, και τα άλλα, ό,τι γράφτηκε, δηλαδή δεν είναι χώρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, εξάσκησης συνθημάτων, και σας το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γράψει συνθήματα σε τείχους. Και όχι, μάλιστα, ναι, ξέρετε, μάλιστα, μια φορά γράφαμε συνθήματα σε τείχους σπιτιών και μας ήρθε από το τότε, επειδή τότε ήμουνα στο ΚΚΕ, στην ΚΝΕ δηλαδή, μας ήρθε μια κατεύθυνση από την ηγεσία τότε, ότι μην γράφετε πάνω στον τοίχο του άλλου το σπίτι που μόλις το έχει ασπρίσει. Σωστό. Δίπλα λοιπόν εκεί, ναι, το 2008 υπήρχε ένας θάμνος. Και σε αυτό το θάμνο είχε μπει μια βόμβα. Δεν βγήκε ποτέ κανένα να πει ότι καταλήθηκε το κράτος. Δεν βγήκε ποτέ. Τότε, σε όλες τις πορείες που οι οποίες γίνονται, αντιεξουσιαστών κτλ. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, δεν παίρνει και μέρος στην πορεία, η οποία στη Στουρνάρη ή στα Εξάρχεια κάνει τα γνωστά γεγονότα, δεν βγήκε να πει κανένας ότι καταλήθηκε το κράτος. Και όταν έχεις μία ομάδα αντιεξουσιαστών που έχει κηρύξει πόλεμο με τον εαυτό της, γιατί της λείπουνε τα ΜΑΤ, δηλαδή, αν δεν έχουν μάτια, δεν έχουν δικαιολογία. Το να βγαίνεις τώρα και να λες, α, καταλύεται το κράτος κτλ., δείχνει τον όρο ή, αν θέλετε, τον τρόπο που διεξάγεις πολιτικό αγώνα. Εκτός ουσίας, με την μπάλα, όχι στη συνεξέδρα, αλλά εκτός γηπέδου, προσπαθείς να επιζήσεις πολιτικά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται όμως για άλλα πράγματα. Αυτά, ναι, πάμε να λύσουμε, ναι, και σε αυτήν την κατεύθυνση. Ενδιαφέρεται για άλλα, ενδιαφέρεται και για αυτά, κύριε Βίτσα. Βεβαίως. Έχουμε υπερβεί το χρόνο πραγματικά.